Γιάννη, ναι. Πάμε λιγάκι να μας πεις σήμερα για τον Πρωθυπουργό, Παλαιοφάλιρο. Καταρχήν μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, γιατί άκουσα και τη συζήτηση με τον διευθυντή μας, τον Γιάννη Σαραντάκο. Ναι. Τα δείγματα που έχει η Νέα Δημοκρατία από την Κρήτη είναι ότι και στους 4 νομούς η Νέα Δημοκρατία θα έρθει με διαφορά πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Και μετά γίνεται πολύ σκληρή μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που νομίζω εκεί θα κρυθούν εντυπώσεις. Ο Πρωθυπουργός σήμερα πάει στο Παλαιοφάλιρο. Μάλιστα. Να σας δώσω δύο ειδήσεις. Αποφάσισε την τελική συγκέντρωση να την κάνει στο Σύνταγμα, mm-hmm. όχι στο Θησείο, που θα βρεθεί κόσμο. Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, ναι. Πώς θα στηθεί η εξέδρα και πώς θα γεμίσει η πλατεία είναι ένα ερώτημα το οποίο έθεσα και εγώ. Στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα. Εδώ, ας πούμε, έκανε συγκέντρωση στην Κοζάνη, στον πεζόδρομο. Ναι. Και γέμισε. Δεν είναι θέμα του Μητσοτάκη. Ναι, προφανώς, είναι θέμα του ενδιαφέροντος του κόσμου. Ναι. Και γέμισε τη διασταύρωση στην οποία μιλάει. Θα γίνει τρομερή κινητοποίηση, λένε, από παντού και θα μιλήσει στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Α, και στην κάτω. Ναι, και στην κάτω. Κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών, κάπου εκεί θα στηθεί η εξέδρα. Την επόμενη Παρασκευή τώρα μιλάμε. Έτσι, την επόμενη Παρασκευή. Θέλει χιλιάδες ανθρώπους. Εκεί κάνει συγκεντρώσεις μόνο το κουκουέ. Εντάξει, άμα έχει σκηνοθεσία, κάνει καλή συγκέντρωση πάντως. Τώρα το λέω με επιφυλακτικό. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί ο σκηνοθέτης. Τι θα κάνει ο σκηνοθέτης? Θα στήσει κούκλες από τις βιτρίνες της Ερμού, ας πούμε. Όχι, αλλά κοίταξε. Θα γίνει κινητοποίηση πάντως. Είναι συζήτηση περί σκηνοθεσίας τώρα. Με λίγα φώτα και με λίγη προσεκτική τοποθέτηση όλα τα πράγματα. Το Σύνταγμα, το ξέρουν όλοι. Στην Θεσσαλονίκη, να σας πω και αυτό, θα μιλήσει στην πλατεία Αριστοτέλους κανονικά. Αυτά έχουν αποφασίσει στη Νέα Δημοκρατία και μένει να τα δείτε. Στους θεσμικούς χώρους των μεγάλων συγκεντρώσεων. Στο Σύνταγμα πάντως θα πάει και ο Κασελάκης, έτσι. Πότε? Μιλήσει και αυτό στο Σύνταγμα. Πέμπτη. Παρασκευή θα κλείσει η Πάτρα. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Δεν μας δίνουν ακριβές χρονοδιάγραμμα. Πιθανότατα να κλείσει με Πάτρα. Πάντως αν το κάνει, είναι ανορθόδοξο πολιτικά. Είναι ορθόδοξο συμβολικά. Για το Σύνταγμα λες. Για την Πάτρα λέω. Εντάξει. Συμβολικά νομίζω ότι το έχει κάνει και παλιότερα και ο Αλέξης Τσίπρας σε κάποιες εκλογές. Μόνο αλλά πράγμα θέλουν που έχει πάρει έτσι... τον Αλέξη Τσίπρα είναι η χρήση του ονόματος Παπανδρέου. Συγγνώμη, πάει στην Πάτρα για να στείλει και καλά μήνυμα αυτό, ότι είμαστε γιατί, εδώ. Είδαμε σήμερα και είμαστε στο βίντεο πάλι με αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πολύ συχνές οι αναφορές του κ. Κασαλή. Πολύ συχνές και μάλιστα και στη δήλωση που έκανε από τη Δυτική Όχθη αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου στην επίσκεψη του Γιασέρ Αραφάτ. Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ είχε ετοιμάσει σήμερα. Το βίντεο το οποίο είδαμε το πρωί. Ήταν οι πρωταγωνιστές. Ήταν τύπου ντοκιμαντέρ. Καλησπέρα, δηλαδή, καλησπέρα. Γραμμένο το κείμενο. Ναι, εντάξει. Ο ίδιος να μιλάει, σπικάρει. Φροντίζει γι' αυτό. Είναι αρκετά έτσι, θα λέγαμε, προσεγμένα τα βίντεο του. Mm. Αλλά γενικώς πάντως υπάρχει και η κόντρα με το Πασόκ. Έτσι, μένεται εκεί. Εγώ μαθαίνω ότι ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας, πρωτοβουλίες, ομιλίες, συνέδρια μετά. Είναι αργά, πας μετά εσύ, 17 Ιουνίου πας. Αλλά χθες πάντως εδώ που είχατε τον Νίκο Ανδρουλάκη, σας έδωσε ατάκες, ειδήσεις και φυσικά μια πολύ σκληρή κόντρα με τον Στέφανο Κασελάκη. Έτσι. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και νομίζω ότι χθες ήταν μια πρεμιέρα, ας πούμε, μια νέα σελίδα, η στάση του Ανδρουλάκη απέναντι στον Κασελάκη θα γίνεται και πιο ξεκάθαρη. Mm. Και πιο σκληρή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε την ατάκα ότι είναι χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη ο Κασελάκης. Το είχα πει αυτό. Αυτό το έχει πει για τον Τσίπρα. Ότι είναι χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ο ίδιος τι είναι αυτό. Να μας πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ σκληρή. Ο Ανδρουλάκης το προσωποποιεί και τον λέει πρωταγωνιστή των offshore. Ναι, έκανε μια έμεση αναφορά. Επιστρέφοντας τη μομφή που έλεγε «εγώ έχω δουλέψει», έλεγε ο Κασελάκης, και έχω δουλέψει και έχω λύσει τα ζητήματά μου, να δούμε οι υπόλοιποι που έχουν δουλέψει. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει σπάσει οποιαδήποτε γέφυρα συνεννόησης είναι τα περί εκβιαζόμενου, έτσι. Το είπε. Δηλαδή είπε ότι αυτή ήταν ντροπιαστική αναφορά, η οποία τον εκθέτει και τον ίδιο, είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τον κ. Κασελάκη. Φαίνεται ότι αυτή η αναφορά. Παρά το γεγονός ότι είναι κριτικός, τα κρατάει μανιάτικα κάτι τέτοια ο Ανδρουλάκης. Νίκο, τι απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις και στην τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη? Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο έλεγαν είναι ότι ουσιαστικά θα πρέπει να δικαιολογήσει όλο αυτό το οποίο λέει ο κ. Ανδρουλάκης και απέδιδαν βασικά πανικό. Και έτσι έκδηλη δυσφορία, ας πούμε, και προβληματισμό και εκνευρισμό μπροστά στην κάλπη. Από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη. Ότι υποτίθεται έχει λήξει το μάτσο ότι είναι τρίτο κόμμα και τώρα ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Πάντως, εκεί που τα μάσησε λίγο χθες ο κ. Ανδρουλάκης και καταλαβαίνω ότι η στάση θολώνει λιγάκι, είναι στο ποιο είναι το όριο της επιτυχίας για το Πασόκ. Ναι.
Εντάξει, είναι εύκολο να το πεις αυτό. Είναι η θέση, είναι το ποσοστό. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να το πεις. Αν με βάση τι θα κρυθείς στις εκλογές. Να σου βάλω ένα σενάριο. Θα κρυθείς με βάση το ποσοστό το 23. Θα κρυθείς με βάση τη θέση. Ενώ έλεγε τη δεύτερη θέση πρόσφατα, τώρα δεν λέει κάτι για αυτό. Λέει το ικανοποιητικό ποσοστό. Ακριβώς. Να το έχει αλλάξει. Είναι σίγουρο ότι την επόμενη μέρα θα ανοίξουν κάποιες διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Και ο κ. Ανδρουλάκης το είπε κιόλας, έτσι, ότι θα προχωρήσει. Είναι διαφορετική προσέγγιση που είχε όσον αφορά τις συμμαχίες. Ωστόσο, φανταστείτε ένα αποτέλεσμα στο οποίο, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, λέω εγώ ένα καλό σενάριο βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων, φτάσει στο 14%. Να. Είναι επιτυχία ή αποτυχία του κύριου Ανδρουλάκη? Σε σχέση ο με τι? Α, μπράβο. Πει... Τώρα λοιπόν, δηλαδή, στο παρόμοιο τάξη 35 και ο ΣΥΡΙΖΑ 18 είναι αποτυχία. Α... Ναι, αλλά... Εμείς μπορούμε να το βλέπουμε ως αποτυχία. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα το δει ως αποτυχία? Όχι. Τι πιστεύω, ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο ίδιος εκεί θα αναφερθεί, ότι μέχρι τώρα του δίνανε ποσοστό 12 και 12,5% και εγώ κατάφερα να πάρω το 14-15%. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον χθες. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Ανέφερε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Λέει, και θα δούμε, λέει, εκείνο το βράδυ των εκλογών θα έχουμε μπροστά μας τα αποτελέσματα του 23. Αυτό συγκρίνει. Θα έχουμε μπροστά μας τα αποτελέσματα του 19. Είχε πάρει 7 τότε. 7 τότε. Ο πήγης είναι πολύ χαμηλά. Η Φόφη είχε πάρει, η Φόφη ήταν. Ναι, 7 ακόμα τόσο. 8,13 αν δεν κάνω λάθος. 8,13. Άρα ο πήγης είναι πολύ χαμηλά. Ναι, αλλά τώρα... Άμα πάρω 9 κέρδισα. 7,72 είχε πάρει. 7,72, δεν μπορεί να κάνω λάθος. Άρα με το 13 και το 14 τώρα. Το 13 διπλασίασα το ποσοστό. Ναι, αλλά... Το βράδυ, θα το πει. Για να βγει από τη δύσκολη θέση και την αμφισβήτηση. Εγώ έτσι κατάλαβα χθες που το είπε ο ίδιος εδώ. Τα χρησιμοποιεί στα δικά του επιχειρήματα. Καταρχήν, τα στελέχη δεν θα κάτσουν. Καταρχήν, η Φόφη δεν είναι μαζί μας, δυστυχώς, αυτό για να το αντιπαρέλθει. Δεύτερον, δεν είναι και πολύ κόψο να το κάνεις. Όχι, βέβαια. Και τρίτον, πόσο πρέπει να σκάψεις για να βρεις ένα ποσοστό το οποίο θα σε βολεύει να συγκριθείς? Έχει κάνει λάθος, Γιώργο, με τον Λοβέρδο. Του παίρνει ένα 3% Λοβέρδος. Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος. Το κάνει μεγάλη ζημιά. Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος. Προφανώς, το έχει καταλάβει. Νίκο, για το πόθεν έσχεις τι λένε τώρα, πότε θα το καταθέσει? Επειδή υπάρχει ένα μπέρδεμα, και σωστά κάνεις και το ρωτάς, επειδή είχε υπάρξει ένα μπέρδεμα αναφορικά με το πότε θα το καταθέσει, αν θα το καταθέσει άμεσα τελικά όπως είχε δεσμευτεί, θα το καταθέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Από την πλευρά της Κομουνδούρα, αυτό το οποίο επισημάνθηκε και από την Βούλα και Χαγιάς χθες είναι η ενημέρωση των συντάκτων, είναι ότι ο κύριος Κασελάκης θέλει και έχει αποφασίσει να δημοσιοποιήσει, ξαναλέω, δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες. Απλά υπάρχει, είπε, ένα παράδοξο, ότι η σχετική πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει. Έτσι. Μαθαίνουμε ότι υπήρξε γενικώς μια δυσαρέσκεια σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στο ενδεχόμενο να μην το δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες. Η υποβολή από τη δημοσίευση... Είναι άλλα πράγματα. Αλλά είναι και λίγο διαφορετικό. Έτσι, είναι άλλα πράγματα. Το δίνω στη δημοσιότητα σημαίνει το δίνω στη δημοσιότητα. Το υποβάλλω σημαίνει περιμένω να ανοίξει η πλατφόρμα και να το υποβάλλω. Δεν φαντάζομαι ότι κανείς θα υποψιαστεί ότι μπορεί να κάνει λαθροχειρία ο κύριος Κασελάκης, άλλο να μας δώσει και άλλο να υποβάλλει. Αποκλείεται, το αποκλείω. Δεν νομίζω. Όμως για όποιον υποβάλλει δηλώσεις ποθενέσχες και εμείς είμαστε από αυτούς, ξέρει ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Ότι η δήλωση ποθενέσχες έχει κουτάκια με τα περιουσιακά σου στοιχεία. Τα οποία συμπληρώνεις και λες πώς τα απέκτησες και με τι λεφτά. Ποιος δεν ξέρει, ρε παιδιά, αν έχει αγοράσει ένα σπίτι με τι λεφτά το απέκτησες. Μας τα δώσεις στη δημοσιογραφία. Και έχει και κουτάκια με τις καταθέσεις σου. Όλα. Τις οποίες επίσης. Άλλα κουτάκια δίπλα. Το ζουμί γράφει από πού προέλθαν. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, πόση ώρα, πόσο χρόνο μετοχές. Το ζουμί είναι να το δώσεις στη δημοσιότητα. Και να μην μένεις στο τυπικό της εφαρμογής. Μα τον στριμώχνουν και απολογείται. Τον στριμώχνουν και απολογείται από τον Γενάρη για αυτό το ζήτημα. Και προσπαθεί να το αποφύγει. Τώρα, εν ώψη των ευρωεκλογών, να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει. Ένα οργανωμένο λογιστικό γραφείο, δεν μιλάμε τώρα να πας σε έναν από τους Big Four για να στο κάνει. Ένα οργανωμένο λογιστικό γραφείο θέλει μια εβδομάδα δουλειά για να στο φτιάξει. Ακριβώς. Και πολύ λες. Και πολύ. Άρα, Νίκο, αν έχεις πολλά, τα δικά μας θες μισή ώρα. Λοιπόν, εάν έχεις μετοχές να βάλεις μερίσματα, σουξουμούξου, ναι, θες μια εβδομάδα. Πάντως, εμείς περιμένουμε να το καταθέσει. Ναι. Μετά από τις θεσινές. Τι ακούγεται ότι θα γίνει πριν τις ευρωεκλογές? Ναι. Έτσι λέγεται. Να πούμε πριν αλλάξετε θέμα. Θα είναι η συζήτηση των ημερών. Να πούμε πριν αλλάξετε θέμα ότι σε αντίθεση με αυτά τα οποία κυκλοφορούσαν ως φήμη, ως πληροφορία, και είχαμε πει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, 10 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο 40.000 ευρώ στην κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και 400.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Προσέξτε.
Όχι στην κυρία Κεραμέως. Δεν έχει κάποια ευθύνη η κυρία Κεραμέως. Διότι συνέβη σε περίοδο που δεν ήταν ίδια υπουργός. Αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Το διευκρινίζουμε αυτό. Και βέβαια νομίζω ότι είναι και μια απάντηση της αρχής προστασίας σε όσους έλεγαν ότι θα το κάνουν αβαβά μέχρι να γίνουν οι ευρωεκλογές. Και μάλιστα και λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Και το έλεγε και η αντιπολίτευση αυτό. Τελικά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιοποίησε και επέβαλε πρόστιμο. Mm. Και μπράβο της, εφόσον κατέληξε σε αυτό το σημείο. Έχει ένα μικρό hold αυτή η ιστορία. Ότι δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το κομμάτι των ευθυνών που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το κομμάτι που ήταν υπό τον τότε Γενικό Γραμματέα απόδημο. Αυτό εκκρεμεί. Αυτό, ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επιβληθεί. Το κομματικό στέλεχος. Απλά δεν έχει επιβληθεί ακόμα, λες. Δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο ακόμα, ούτε έχει αθωωθεί εντός εισαγωγικών. Πάντως το πρόστιμο είναι βαρύ, να ξέρετε. Είναι βαρύ το πρόστιμο. Και επίσης είναι και ποινικό, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, είναι βαρύ αδίκημα. Άρα πέρα από το χρηματικό, λες, και πέρα από το... Συν τις αγωγές που έκαναν σε βάρος των ελληνικών. Γιάννη, πόσες αγωγές, πρέπει να είναι αρκετές. Για 50 κατά της κυρίας Ασημακοπούλου προσωπικές και καμιά 80 κατά του ελληνικού δημοσίου. Συνολικά πάντως έλεγαν ότι συνολικά όλες οι προσφυγές έφταναν τις 200. Mm. 200 πολίτες οι οποίοι προσέφυγαν. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα αυτά τα πράγματα έχουν αυξηθεί. Προφανώς κάποιοι διαχειρίστηκαν το ζήτημα αυτό σαν να επρόκειτο, ας πούμε, τι να πω τώρα, για τα χωράφια του πατέρα τους. Απαράδεκτο. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πληρώσει ένα πρόστιμο, δηλαδή εμείς. Θα πληρώσουμε ένα πρόστιμο το οποίο είναι 400 χιλιάρικα. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Να πούμε αν υπάρχει καλή παράμετρο της υπόθεσης αυτή. Ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή ότι η εκλογική, τα στοιχεία των ψηφοφόρων τα οποία δόθηκαν δεν είναι στοιχεία ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Είναι στοιχεία ψηφοφόρων που είχαν ψηφίσει. Άλλη εκλογική στις εκλογές. Δεν έχει να κάνει με την επιστολική. Ακριβώς. Καμία. Ούτε με τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν έχει να κάνει με την επιστολική. Απλά το θέμα είναι ότι ό,τι email και να βρεις κάποιου βεβαιωμένο email επικοινωνίας ψηφοφόρου. Τέλος, αυτό θα πάει να ψηφίσει, μπορεί να μην ψηφίσει. Να πούμε κάτι τελευταίο. Σήμερα στις 12 ώρα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για τους Έλληνες του εξωτερικού να αποστείλουν με courier το φάκελό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν αυτό, να πούμε ότι θα αποσταλεί πίσω ο φάκελος. Αυτό επικυρώνεται με την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Ακριβώς. Και για τους Έλληνες τους γηγενείς που μένουν εδώ, είναι η 3η Ιουνίου. Και αν κάποιος, να πούμε επίσης, αυτό τώρα που λέει ο Γιάννης, δεν προλάβει μέσα εντός της προθεσμίας να στείλει το φάκελο, θα μπορέσει να πάει και με φυσική παρουσία να ψηφίσει εκείνη την ημέρα στο εκλογικό κέντρο που είναι και γραμμένος, αρκεί μετά τις 11. Και όχι πολύ νωρίς το πρωί. Και πώς πιστοποιείται αυτό, ρε παιδιά. Έχουν στους ειδικούς εκλογικούς καταλάβους, αναλόγους, έχουν τα ονόματα. Ότι δεν έχει περάσει ο φάκελος. Ψήφισαν, ψήφισαν, δεν ψήφισαν. Καταλαβαίνεις, είναι μια αντιπολίτευση, διπλοψηφίες και τέτοια. Θα ψηφίσουν και τα δέντρα και τα λοιπά. Και τι έχει να κάνει. Τι θα έχουμε να πούμε από τη Δευτέρα. Οι εκλογές, οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ και οι Πανελλήνιες είναι τρεις θεσμοί στην Ελλάδα, τους οποίους ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τους αλλακώσουμε. Και εκεί να μείνει. Και έτσι να καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλή δύναμη.